Αα. Ah, Κουράζει και τα λεποριά. Μετά μου λένε όλοι ότι δεν κουράζομαι. Γιατί δεν με πιστεύει κανείς. Γιατί νομίζουν όλοι ότι κάθε όλη μέρα. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι... απλά είμαι κουρασμένος. That's it. GVX is here. Welcome to another video. Πώς το είπαμε το προηγούμενο... δεν θυμάμαι... η πρόταση της εβδομάδας. Πρώτα στι εβδομάδε. Για αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, θα δούμε 6 υγράκια, 6 πρωτασούλε. Και πού θα τι δούμε, θα τι δούμε σε αυτό εδώ που κρατά το χέρι μου, γιατί είναι καλοκαίρι και τι μου άρεσε να κάνω το καλοκαίρι. Να τμίζω σε μηχανικό. Λοιπόν, Mammoth Creation από Excel Vape. Τα παιδιά τα οποία είναι εκεί, υπέροχα. Ανοίγουμε το ωραίο το μηχανικό μα. Είναι αυτό εδώ. Έχουμε μέσα φρεσκοφορτισμένη μπαταρία. Πολύ ωραία θηκούλα. Πολύ πρακτική. Άνευ για μεταφορά. Μεταφέρει ασφαλέ το μηχανικό σου. Και τι θα δοκιμάσουμε μέσα, προ λίγο καιρό προμηνών. Δεν θυμάμαι πότε. Η VMV είχε βγάλει ένα υγρό. Ναι, πάλι VMV, αλλά όχι τα καινούρια. Λακρέμα. Λακρέμα πεπονάκι. Είναι η κλασική πουτίνκα που όλοι είχε τα αγαπήσει με ζουμερά πεπόνια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ταιριάζει για καλοκαιρά και πάμε να στάξουμε λίγο έτσι για τη γεύση. Να κάνουμε λίγο μηχανικό που μου άρεσε πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Το υγράκι δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Έφυγε. Ερκοντήσιο, φύσαμε από την άλλη. Ζέστη, πολύ ζέστη, γι' αυτό έχουμε πέντε προτασούλε ακόμα. Μην ξεχάσετε το λακρέμα μέλλον. Λέμον, μέλλον, μέλλον, πεπόνι. Αυτό είναι. Πουμ. Πάμε στο επόμενο υγράκι. Πριν λίγο καιρό η αγαπημένη Leven Liquids είχε βγάλει και αυτή τα δροσερά υγρά τη, γιατί έτσι είναι. Είναι καλοκαίρι και πρέπει να βγάζουμε δροσερά υγρά. Και έχουμε δύο από τη σειρά την οποία έχει βγάλει, το οποίο είναι το Mid Mojito Ice. Μιλάμε για ένα δυόσμο μέντα με επίγευση κίτρου. Είναι κλασικά ένα κοκτέιλάκι μοχίτο πάρα πολύ ωραία για καλοκαίρι, μου άρεσε πάρα πολύ σε pod. Μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση δροσιά για να τα λέω όπω είναι. Και το δεύτερο υγρό το οποίο προτείνω για αυτήν την εβδομάδα. Bubble Fruity Ice είναι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο το ακτινίδιο και η φράουλα παρέμουν μια τσιγκλόφουσκα. Έρχεται να πλημμυρίσουν του γευστικού σα καλλικέ. Γευστικού. Πρέπει να μιλάμε καθαρά ελληνικά, διότι είμαι θα Έλληνε. Γι' αυτό πρέπει να τα λέμε σωστά. Bubble Ice Fruit. Bubble Fruit Ice τέλο πάντων. Είναι η νέα πρόταση. Τα Firepods. fire pods. Firepods. 11 Liquids, πάρα πολύ ωραία να τα δοκιμάσετε. Είναι και αυτά τα δύο σε αυτή την πρώτη τη εβδομάδα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ κυρίω σε pod και σε αεράτο. Δοκιμάστε το που θέλετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάμε στα επόμενα. Και εδώ έρχεται να μα συναντήσει αυτή τη φορά η Liquid France. Η Liquid France με ένα πάρα πολύ ωραίο μάγκο και μια τρομερή ετικέτα. Κοιτάξτε την ετικέτα, είναι αυτό εδώ πέρα το ωραίο, το φοβερό, το πράγμα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι καθαρά για φωτογραφία, είναι τρομερό. Βασικά, γκράφιτι μου θυμίζει. Όχι, δεν ξέρω τι μου θυμίζει, όχι γκράφιτι. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, και επίση πάρα πολύ ωραία η γεύση του. Έχουμε ένα μάγκο με σπιτική λεμονάδα. Βασικά, όλη η σειρά η οποία έχει βγάλει βασίζεται στη σπιτική λεμονάδα. Σκέτη λεμονάδα δεν είναι σπιτική, είναι αγοραστή. Βάση πάντω έχει τη λεμονάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία, αξίζει να το δοκιμάσετε. Είναι φοβερά. Αφήστε τα τρει με, τρεις, μερούλε να οριμάσουν και μπουμπουνίστε τα. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι το τρίτο υγράκι, τέταρτο, τέταρτο. Τέλο πάντων, είναι ένα ακόμα υγρό για την πρόταση τη εβδομάδα. Μπαντζούι από την Κύπρο έρχεται να μα φέρει τα Colors, Η τέταρτη διάσταση λέει είναι αυτά εδώ πέρα. Το οποίο είναι strawberry kiwi. Έρχεται να συνδυάσει και να παντρέψει τη δροσιά και τη φρεσκάδα. Έχει δροσιά και φρεσκάδα. Τέλο πάντων, τη φράουλα. Γιατί κόλλησε. Δεν ξέρω. Τη φράουλα μαζί με το κύου Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο υγρό. Μου αρέσει σε πάρα πολύ βάτα, το, το έχω δοκιμάσει στο μηχανικο 68 90 σε που μπουνίσα το όπου θέλετε. Αρκεί να το ατμίσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλοκαιρινό. Παραλία. Φανταστείτε με αυτό παρέιτσα. Ε, κορώνα ή κοκτεϊλάκι. Δέσατε. Δεν θέλετε τίποτα άλλο. Colors by Matt Juice. Matt Juice. Juice. Λοιπόν, και πάμε να δούμε μια σειρά την οποία δεν ξέρω αν έχω ξαναδείξει, δεν ξέρω αν έχω ξαναπεί. Στάντα την έχω ξαναπεί, απλά δεν το θυμάμαι. Vampire Vapes. Και έχουμε στα χέρια μα αυτό το ωραίο, το κόκκινο. Vampires, αίμα. Όχι, όχι, είναι άγρια φρούτα. Μιλάμε για ένα από τα πιο γνωστά υγρά τη εταιρεία. Ένα από τα πασίδια γνωστά. Μιλάμε για. Pikman, άγρια φρούτα, δροσερά, δροσιστικό υγρό. Πάρα πολύ ωραίο για καλοκαιρά και ήταν ό,τι έπρεπε. Το είχα ξεχάσει στην άκρη, το δοκίμασα μια μέρα τυχαία και λέω, What, what is this? It's a pickman. Vampire Vape και έχουμε και άλλη μια πρόταση από την Vampire Vape. <ΣΣΣ> είναι το Heisenberg, είναι το μπλε, είναι το κόκκινο και το μπλε το υγράκι. Κοιτάξτε πως είναι μπλε. Βέβαια είναι μπλε αλλά είναι κόκκινα μούρα. Κόκκινα μούρα και βγαίνουν μπλε. Δεν ξέρω. Θα μου λέγε κλασικά μούρα, μπλε μούρα, μούρα, πράσινα μούρα. Να σου πω και okay, το μπλε. Είναι κόκκινα μούρα όμω, αλλά το αποτέλεσμα είναι μπλε. Και έχει και μια αίσθηση μενθόλη. Βάλουν γερή αίσθηση μενθόλη. Είναι δροσερό υγρό, πάρα πολύ ωραίο. Εσεί που θέλετε αυτά τα υγράκια μουρα, βατό, μουρα, κόκκινα, πράσινα, μπλε και ό,τι χρώματα θέλετε, σε μουρο, εδώ είσαστε. Heisenberg by Vampire Vapes. Αυτέ ήταν οι προτάσει τη εβδομάδα. Έξι υπέροχα υγράκια, δοκιμάστε τα, τολμήστε τα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι καλοκαίρι, προσέχετε τα μηχανήματά σα, προσέχετε τι μπαταρίε σα, τι ζυβέψει. Τα λέμε την επόμενη φορά. ήταν, έφυγα. Εντάξει.